διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Μεσολόγγι, 1826. Κανείς δεν υπενήχθηκε ποτέ πως το ηθικό έχει χαθεί ή πως η τελευταία πνοή ζωής δεν πρέπει να δοθεί στον αγώνα για την ελευθερία. Αλλά η πολιορκία κρατά πλέον σχεδόν ένα χρόνο. Πάει πάνω από μήνας όταν τελείωσαν και οι τελευταίες χούφτες αλευριού που οι πολιορκημένοι άρχισαν να τρώνε τα φύκια του βάλτου. Ύστερα έφαγαν τα γαϊδούρια και τα άλογα. Τώρα δεν μένουν πια σκυλιά μήτε γατιά. Και κάτι παιδιά που πήγαιναν να κυνηγήσουν ποντίκια είδαν τους στρατιώτες από τα κράβαρα να κόβουν κομμάτια σάρκας από τα μεριά ενός νεκρού. Το χάραμα, μαζεμένοι στο σπίτι του Κίτσου Τσαβέλα, οι γέροι του συμβουλίου και οι επικεφαλής του στρατού συμφωνούν πως έφτασε η στιγμή να κάνουν την έξοδο. Πρέπει να σπάσουν τον κλειό και να πεθάνουν πολεμώντας, γιατί δεν απομένει χρόνος πολύς για να πάρει η πείνα τις ζωές όλων. Η απόφαση να διασχίσουν την Τάφρο μοιάζει αμετάκλητη. Και οι συγκεντρωμένοι σε αυτήν την μυστική σύναξη αναζητούν ένα σχέδιο δράσης. Πριν από ένα λεπτό, αποφασίστηκε ότι αυτό το πρωί κιόλας θα εκτελεστούν όλοι οι Τούρκοι εχμάλωτοι, ακόμα και αυτοί που αλλαξοπίστησαν. Τώρα, που κάποιος ρώτησε τι να κάνουν με τα γυναικόπαιδα, ακούγεται μονάχα ο ήχος από τα καυσόξυλα που τριζοβολούν στο τσάκι του Οντά. Μέσα από το βάθος της σιωπής, ένας από τους γέροντες λέει πως δεν θέλει οι δικοί του να ετοιμαστούν από τους άπιστους και να πουληθούν ύστερα σε σκλαβοπάζαρα. Άλλος από τους παρόντες δηλώνει πως προτιμά να σκοτώσει τη γυναίκα του και τα παιδιά του από το να τους αφήσει να πέσουν στα τουρκικά χέρια. Αρχίζουν να ακούγονται μουρμουριτά που μοιάζουν να συγκατανεύουν. Μαζεύοντας θάρρος, ένας από τους αρχηγούς εκφράζει με λόγια αυτό που φαίνεται να είναι η θέληση όλων, και οι φωνές πάλι σιγούν. Να θανατωθούν τα γυναικόπαιδα και οι άντρες να ορμήσουν κατά του εχθρού, δίχως τίποτα να τους κρατά. Τα βλέμματα τσακίζονται σε πρόσωπα και τείχους. Ο πυροβολητής γουναράς από τα μεσάριστα προσφέρεται θελοντής για να προχωρήσει στη σφαγή, αν κάποιος δεσμευτεί να σκοτώσει την αδελφή του. Γίνεται πάλι σιωπή. Άξαφνα, ο επίσκοπος Ιωσήφ, που τους τελευταίους μήνες δεν έπαψε να ψυχώνει όλο του το πίμνιο στην πολιορκημένη πόλη, υψώνει τον σταυρωμένο και βγάζοντας παραστικές λωρίδες φωνής από τον ξεραμένο του λαιμό, κραυγάσει πως οι ζωές των γυναικόπαιδων ανήκουν στον Θεό και αν αποφασίσουν αυτή τη θηριωδία να τον σκοτώσουν αυτόν πρώτα, γιατί έτσι θα τους ρίξει την κατάρα του Θεού, της Παναγιάς και όλων των Αγίων για να τρέξει πάνω στα κεφάλια τους αίμα αθώων. Ύστερα ξεσπά σε λυγμούς. Κοντά στο μεσημέρι, στον άρθικα της Αγίας Παρασκευής, οι αρχές διαβάσουν μπροστά στον κόσμο τα πρακτικά της απόφασης της εξόδου. Οι άντρες του τάγματος θα χωριστούν σε δύο σώματα. Αυτοί με αρχηγό τον Δημήτρη Μακρύ θα διασχίσουν την Τάφρο από το προτύχισμα της Λουνέτας. Οι στρατιώτες του Νότι Μπότσαρη από το προτύχισμα του Ρίγα. Ένα τρίτο σώμα με επικεφαλής τον Τσαβέλα και αποτελούμενο από τους 200 καλύτερους μαχητές του τόπου θα επιχειρήσει να βγει έξω με τα γυναικόπαιδα από το κανονεοστάσιο του Μονταλαμπέρ. Όσοι κατορθώσουν να σπάσουν τον κλειό θα συγκεντρωθούν στο μοναστήρι του Αγίου Σημεών. Ο Θεός να μας φυλάει. Από τις πρώτες ώρες του απογεύματος, οι γυναίκες τρέχουν από το ένα σπίτι στο άλλο, κατατρεγμένες από τις φωνές και τα κλάματα. Μερικές ψάχνουν όπιο για να κοιμήσουν τα παιδιά. Άλλες μαζεύουν όπλα. Και οι πιο αποφασισμένες φορούν για τη μάχη τις φουστανέλες των νεκρών συγγενών τους. Όσοι δεν εμπιστεύονται τις δυνάμεις τους, ούτε την τύχη τους, πασχίσουν να βρουν άλλες διεξόδους. Ο γέρος Πετρόχυλος αποχαιρετά τη γυναίκα του και της παίρνει τη ζωή με την κάμα του. Ο νεαρός προφίλης, τα κρυφά, κάνει το ίδιο με την αραβωνιαστικιά του. Μερικές απελπισμένες μανάδες παίρνουν αγκαλιά τα βυσασταρούδια τους και πηδάνε μαζί τους τα πηγάδια. Σε λίγες ώρες αρχίζει το Σάββατο του Λαζάρου. Λάζαρε, ντεύρω έξω. Μετά από έναν χρόνο πολιορκίας από τον Ιβραήμ, τον Ρεσίτ και τους Γάλλους αξιωματούχους του Οθωμανικού πυροβολικού, το Μεσολόγγι είναι πια μόνο ένας τάφος από που η φωνή του Σωτήρα θα βγάλει όσους ακόμα γαντζώνονται στη ζωή. Πέφτει η νύχτα και τα φανάρια των αγωνιστών τη διαπερνούν προχωρώντας τους δρόμους, μεταφέροντας εκατοντάδες αρρώστους και τραυματίες.
αποφασίστηκε να παραμείνουν εδώ οι ανήμποροι, οχυρωμένοι στις πυρίτιδα αποθήκες, και να τους τεινάξουν στον αέρα όταν φτάσει η ίστατη στιγμή. Τα παράθυρα να μας αφήσετε ανοιχτά μονάχα, και ώρα σας καλεί, ο Θεός να μας ανταμώσει εις τον άλλον κόσμο.